Πολλά μαθήματα είναι, όχι, δεν φανταζόσουν να κάνω ότι μπορεί να υπάρχουν, ξέρω. Ναι. Και Ναι, ακόμα. αυτά μαθηματικά και τέχνη. Δεν γίνεται να κάνουμε μόνο τέχνη. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Είμαι ο Καλησπέρα, Λευτέρης. είμαι η Παρασκευή. Παρασκευή. Και μαζί μας Εγώ είμαι ο έχουμε Θάνος. τον Θάνο Μπικάκη, λοιπόν. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις και εσύ θα είσαι για μας και εμείς για σένα. Πολλές ερωτήσεις. Είπαμε να το πάρουμε χρονολογικά λιγάκι. Οπότε αρχικά να μας πεις για το τεχνόν. Πώς προέκυψε, αν ήταν συνειδητή επιλογή πρώτη ή αν ήταν ανάμεσα σε άλλες και απλά έτυχε, όπως για πολλούς. Ναι. Από εμάς. Κρύβε λόγια η Παρασκευή. Θα σας πω, το τεχνόν ήταν όχι επιλογή, ήταν επιλογή. Δηλαδή, παίζει να ήμουν 14 και σε άκυρη χρονιά είχαμε σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, τύπου Δευτέρα Γυμνασίου, κάτι τέτοιο. Okay. Και κουβέντα στην κουβέντα με μια εξαιρετική καθηγήτρια που δυστυχώς από τα 14 μέχρι τώρα μου έχει διαφύγει το όνομά της τελείως. Θυμάμαι ότι δρόμο-δρόμο πηγαίναμε, τι σ' αρέσει, τι δεν σ' αρέσει, μας έδινε επαγγέλματα και κάπως έφτασα στο όλο αυτό, η ηχοληψία, είχα πάντα σχέση με μουσική, τότε έπαιζα βιολί, ήμουν λίγο πιο το ότι, εντάξει, κάτι με ήχο ρε παιδί μου. Να, ναι. Οπότε κάπως έτσι με έφτασε στην επιλογή της Κέρκυρας. Πρώτα διάλεξα νησί. Η μουσική και ή λόγω τεχνών. Του, ναι, και λόγω του μουσικού δηλαδή, δεν ήσουν σίγουρος. Το πήγες λίγο ανάποδα, δηλαδή, ξέρεις, ναι. Δεν λες τι θέλω, πού θέλω να πάω, λες, λοιπόν, ποια περιοχή μου αρέσει, να σπουδάσω. Ωραία είναι εκεί. Ήτανε το τμήμα, το ψάχνα, η σχολή ήταν σίγουρη, ήταν εκεί. Α, okay. Από τους λίγους θα έλεγα που από τόσο μικρή ηλικία θέλησες να πας σε συγκεκριμένα, να έχεις ένα στόχο. Και πόσο μάλλον νομίζω ένα στόχο. Τυχερός. Δεν ξέρω. Άμα το θέλεις από τόσο μικρός, γιατί να είσαι τυχερός. Δεν το έχεις βάλει Είμαι κάτι σαν στόχο. Είμαι γιατί, θα σου πω, όταν είσαι 14 δεν μπορεί να έχεις καμία ιδέα του τι θέλεις, θεωρώ. Πόσο μάλλον, εντάξει, ούτε καν όταν είσαι 18 και 19, δηλαδή. Αλλά, ακόμα ναι. Είσαι σε μια φάση έτσι και κοιτάς γύρω-γύρω και δεν βλέπεις τίποτα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θες να κάνεις. Ήμουν τυχερός γιατί συγκυρίες, άνθρωποι, και κάπως, ξέρεις, βήμα-βήμα ήρθε αυτό και έδεσε και αντιλήφθηκα ότι κάπως πρέπει να κάνω κάτι με τον ήχο. Ωραία. Yeah. Τώρα, όσον αφορά τη σχολή, λοιπόν, μπαίνοντας στη σχολή και έχοντας στο μυαλό σου πολύ συγκεκριμένα εσύ, για χρόνια τι θες να ασχοληθείς με αυτό, ήταν αυτό που περίμενες, ήταν καλύτερο, ήταν χειρότερο, πώς σου φάνηκε δηλαδή σε σχέση με το πώς το έχεις στο μυαλό σου εσύ? Η σχολή είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και θα καταλάβεις γιατί το λέω αυτό. Μπαίνοντας στη σχολή, ενθουσιασμένος τώρα που έχω μπει, στη σχολή και έχω φτάσει και τα λοιπά και ξεκινάω, δεν είχε ακόμα τα μαθήματα ήχου, να πω, α, κάνω ήχο. Οπότε ξεκίνησα, ωραία η φωτογραφία, πούμε, η αναλογική πλάκα. Καταρχάς, περίμενε, ποια χρόνια μπήκε στη σχολή? Το 2013. Βγήκε το 13. Και, ναι, ναι. Και την τέλειωσες? Και την τέλειωσα από 2 χρόνια. Ναι, όχι, μου πήρε 6-6,5 χρόνια, μου πήρε. Okay. Την τέλειωσα το 13. Το 13 δεν είχε τόσο ήχο, θέλω να πεις, μαθήματα ήχου. Είχε, ας πούμε, κάτι Super Collider εκεί πέρα, κάτι κώδικα με ήχο, κάτι, είχε ακουστικές, ψυχοακουστικές, πιο βαρβάτα πράγματα, στα οποία όμως, εγώ, ξέρεις, δεν ήθελα να ξεκινήσω από αυτό, ήθελα, μετά έπαιξε το μυαλό και είδα τη χρησιμότητα αυτών των μαθημάτων, ας πούμε. Όταν ξεκινάς, να ανοίξουμε ένα πρόγραμμα, να δούμε κανέναν ήχο, τι θα γίνει. Κλασικά τώρα. Ναι, τώρα έχεις έρθει και από όλη αυτή τη μετάβαση από τις Πανελλήνιες και τα λοιπά. Είσαι λίγο πιο... Καλά, σίγουρα είναι... Κύριε παιδιά, ξέρεις. Ναι. Πολλά μαθήματα είναι, όχι, δεν φανταζόσουν να κάνω ότι μπορεί να υπάρχουν, ξέρω. Ναι. Ξεκινά αυτά, ακόμα. Μαθηματικά και τέχνη. Δεν γίνεται να κάνουμε μόνο τέχνη. Οπότε, μπαίνοντας όμως εσύ, είχες στο μυαλό σου ότι
Διότι δεν έχει ξεκάθαρα μια κατεύθυνση μετά κάποια στιγμή να πάρεις. Δηλαδή, απλά με τα μάθηματα που επιλέγεις, έτσι δεν ήταν για τότε. Ναι. Εγώ τουλάχιστον μπήκα το 15. Παρασκευή, είπατε το 16, μπήκε στο 17. 16. Το 16. Ναι. Ναι, το 15, δηλαδή μέχρι τώρα, πόσο ξέρω, δεν ξέρω τα πρώτα έτη θα μας πούνε, δεν έχει κάποιο που, σαν κάτι άλλες σχολές που σου λένε στο δεύτερο, τρίτο έτος π.χ. Λοιπόν, διάλεξε αυτό, από εδώ ή από εδώ θα πας. Εσείς. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Όχι ότι είναι κακό, αναγκαστικά. Ναι, ήταν πιο ελεύθερο. Ναι, εγώ δεν το λέω, όχι, δεν το λέω για κακό. Απλά έχεις μια δικιά σου επιλογή, δηλαδή να πάρεις ποια μαθήματα θες εσύ. Ναι. Το 15 που λες ότι μπήκες, αν δεν κάνω λάθος, εντάχθηκε στο τμήμα σαν καθηγητής ο κύριος Λουφόπουλος. Α, δεν ήτανε πριν. Δεν ήτανε το 14 και το 13, νομίζω ήταν σε άλλο τμήμα. Γι' αυτό και δεν είχαμε κάποια μαθήματα όπως ηχητική επένδυση και... Ναι, αλλά αργότερα τα πρόγραμμες και αυτά, έτσι. Σίγουρα. Τα έκανα όλα αυτά τα μαθήματα. Τα έκανες όλα μαζί. Έλειωσα εκεί πέρα, ναι. Και, ναι, εννοείται. Κάναμε μαζί και ατομική, κάναμε μαζί και πτυχιακή. Δηλαδή ήταν το μάστιμο. Με το βρήκα ήταν να πάμε, έλα. Πολλοί επιλέγουν για ατομική τουλάχιστον. Για πτυχιακή δεν ξέρω, ανάλογα με εσύ ήχο. Μπορεί. Ναι, εμένα ήταν και sound design το όλο κομμάτι. Δηλαδή, εξ αρχής. Ήταν και το κομμάτι του engineering, ας πούμε, το να γράψουμε τον ήχο, όλο το κομμάτι με τα μικρόφωνα κτλ. Το sound design. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα αυτό συγκεκριμένο, γιατί είναι παιδιά που λένε ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με ήχο και υπάρχει το sound design που κάνει ο Λουφόπουλος, που είναι πιο καλλιτεχνικό, δηλαδή παίρνεις τον ήχο, τον επεξεργάζεσαι και τον βάζεις sound design, που λέμε, που θα πούμε μετά και ακριβώς θα μας πεις εσύ, είναι το design, αλλά η ηχοληψία είναι άλλο, είναι λίγο πιο τεχνικό, πώς θα στήσω το μικρόφωνα, πώς θα το τοποθετήσω για να καταγράψω έναν ήχο σωστά. Ως προς αυτό το κομμάτι, θεωρείς ότι υπάρχει στη σχολή, όσο ήσουν εσύ, υπήρχε κάποια καθοδήγηση ως προς αυτό? Ναι, θα σου πω τι έκανα εγώ. Έχετε κάθε εξάμεινο ελεύθερης επιλογής. Και επειδή η σχολή την είδα λίγο να είναι πιο στο ψηφιακό κομμάτι, λίγο στα digital workstations, πήγα και πήρα από το μουσικό ηχοληψία. Έχει ηχοληψία το μουσικό. Και έτσι να δω λίγο τι γίνεται, όχι να πάω ότι α, τώρα κάνουμε, να πάρω μια ιδέα, ας πούμε. Και νομίζω έχει ηχοληψία 1, 2, 3, μπορείς να συνεχίσεις να παίρνεις τα ελεύθερες επιλογές από εκεί αν είσαι ότι θα κάνεις αυτό. Μπορείς όμως εκεί να πας με τις γνώσεις που έχεις από το τεχνών. Δεν θέλει λίγο πιο εξειδίκευση, γιατί το μουσικό είναι λίγο πιο εξειδικευμένο στο τμήμα. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι. Μπορείς να πάρεις επιλογές και να πας κανονικά, ή τουλάχιστον έτσι ήταν όταν είχα πάει εγώ. Και να παίξεις κανονικά με το κομμάτι της ηχοληψίας, που δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται, ας πούμε, ιδιαίτερη μουσική γνώση, να είσαι κανένας βιρτουόζος της jazz, ας πούμε, πας κανονικά. Οπότε, όσο ήσουν μέσα στο τμήμα και μέχρι να πάρεις το πτυχίο, έκανες κάποιες δράσεις με ηχητικά, θέλω να πω. Δηλαδή, οι εργασίες σου κυρίως ήταν για τον ήχο ή κάπου... Έχω δει βέβαια ότι έχεις κάνει και εθελοντικά στο Animation Festival που είχε γίνει, στο Be There. Ναι, το Be There, ναι. Και διάφορα άλλα γενικότερα. Θέλω να μου πεις τώρα, μέσα όσο ήσουν στη σχολή, αν γνώρισες άτομα, είτε συμφοιτητές σου είτε καθηγητές, όπου προχωρήσατε κάποια project, ίσως και εκτός σχολής. Δηλαδή να κάνατε κάποιο, όπως στο φεστιβάλ για παράδειγμα, που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένο. Μπορεί να έρθει και άλλος κόσμος, θέλω να πω. Ή αν κάνατε κάποιο, βοήθησε σε κάποια συναυλία, σε κάποιο ηχητικό κάποιου φίλου σου που θέλει να φτιάξει κάτι. Γενικά, αν ασχολιώσουν γενικά με τον ήχο, ας πούμε. Ναι, υπήρχε αυτό το κομμάτι, το οποίο από ό,τι κατάλαβα, και στο κομμάτι του κινηματογράφου πιο πολύ, το οποίο ήταν λίγο στον αέρα. Δεν είχαμε δηλαδή κάτι χειροπιαστό στο τμήμα να πεις τώρα κάνουμε κινηματογράφο, παιδιά. Αυτό μπήκε σιγά σιγά, γιατί και τα άτομα που αρχίσαν να μπαίνουν στη σχολή ξεκινήσαν να το κυνηγάνε και να το ζητάνε. Οπότε είχα αυτό το καλό από τις πρώτες χρονιές που οι φοιτητές ομαδοποιήθηκαν πάρα πολύ για να στήσουν κάτι. Να κάνουμε ένα ταινιάκι μικρού μήκους, το οποίο και κάναμε κιόλας και είχε πάει και σχετικά καλά σε κάποια φάση το 15, 10, δεν θυμάμαι καν 18. Το χάσει τελείως αυτό.
Αλλά ναι, στείναμε και τα φεστιβάλ σε αυτό το κομμάτι του τμήματος δηλαδή. Επίσης δεν θυμάμαι ποια χρονιά. Συμμετείχα και όλα στην τελευταία μου χρονιά με την πτυχιακή μου στις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ και στο ADAF μετά. Το ADAF είναι να μας πεις λίγο και για όσους δεν ξέρουν. Ναι, το ADAF είναι Digital Festival που γίνεται στην Αθήνα ουσιαστικά και το οποίο έχει πλέον συσχέτιση και με το τμήμα. Και θυμάμαι τότε πρέπει να είχε ξεκινήσει, να ήταν μία από τις πρώτες χρονιές που μας είπανε, ας πούμε, οι καθηγητές ότι να και γιατί δεν να καταθέσουμε τα έργα, γιατί δεν τα δίνεται να τα καταθέσουμε και εκεί, ενώ ήμασταν ήδη στο τρέξιμο του φεστιβάλ του δικού μας, αν θυμάμαι καλά, και έγινε κάπως έτσι. Αλλά αν θυμάμαι καλά, δεν μπήκα και δεν το είδα και ποτέ, γιατί πρέπει να ήμουν στρατό, δεν θυμάμαι. Οπότε δεν... Στρατό, εντάξει, ξέρω, έχω μια πληροφορία, ήμασταν στην ίδια μονάδα. Μάλλον. Τηλεοπτική υπηρεσία, δεν ήσουν. Έκανα ένα τελευταίο τρίμηνο εκεί. Α, οκ. Okay. Ναι. Μαζί με τον κύριο Ιάκωβο Παραγόπουλο. Ναι, ο Ιάκωβος, άλλο μεγάλο κεφάλαιο του τμήματος. Ναι, ναι. Έχουμε κάνει και μαζί. Έχω δουλέψει στις ταινίες του, στις δύο που είχε κάνει. Ναι, έχω δει ότι ήσουν βοηθός παραγωγής για χρόνια πλάγια Ζωνορίς, έτσι. Αλλά και στο Αλιμονό, ως βοηθός ήχου όμως εκεί πέρα, όχι παραγωγής. Ναι, εκεί Μπούμαν. Ωραία εμπειρία. Μπούμαν. Βαρβάτη. Οκ, okay, οπότε τελειώνεις, παίρνεις το πτυχίο και μετά. Το μετά είναι ένα μεγάλο ερώτημα για πολλούς φοιτητές που δεν έχουν ακόμα τελειώσει ή για πολλά παιδιά που θέλουν να μπουν σε μια σχολή. Δηλαδή, οκ, okay, πήρα πτυχίο. Μετά. Λογικό. Σου χτυπάνε την πόρτα, όχι. Δεν θα το έλεγα ότι γίνεται αυτό. Σίγουρα όχι, κανένας να σου χτυπήσει την πόρτα. Στη διαδικασία που εγώ τελείωνα και ήμουν ότι εντάξει, θα πάρω το πτυχίο. Να μπω, ξέρω εγώ, να τελειώσω με το φανταρικό, να δω τι θα κάνω, να βάλω λίγο τα πράγματα κάτω, που σε πιάνει λίγο μια ταχυκαρδία, όχ, το μέλλον είναι εδώ. Έφτασε το μέλλον. Ναι. Είχαν παίξει κάποιες παραγωγές, κάποια διεφημιστικά, τον προηγούμενο καιρό, κάτι λίγο Darrells, οπότε είχα μια εικόνα, ας πούμε, το τι γίνεται. Α, αυτά ήταν όσο ήσουν φοιτητής ακόμα. Ναι, ήταν... Γιατί ναι, πιστόλιαζα εξεταστικές και πήγαινε να ντάρελ, ξέρεις. Έχω Τευτέρι εδώ, μη σε το αθμά απ' έξω. Έχω δει και έχω σημειώσει δηλαδή ότι σε πολλά, ενώ ήσουν φοιτητής όπως μας λες τώρα, ήσουν, όπως βλέπω εγώ τουλάχιστον, περισσότερο βοηθός παραγωγής παρά στο κομμάτι του ήχου. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, τώρα άμα έρχεται μια παραγωγή όπως η ντάρελ, τι θα πας, παιδιά, να κάνω ήχο. Κάτσε σπίτι σου. Είναι δύσκολο, εντάξει. Έχεις κάνει διάφορες διαφημίσεις, ας πούμε, για το Central Athens Film Production, για την Steffi Links. Ερχόντουσαν διαφημιστικά. Κοίτα, η Κέρκυρα είναι πόλος έλξης για τα διαφημιστικά. Ναι, ναι. Και συνέχεια είχε και διαφημιστικά και Τάρελς και μικρού μήκους. Όλο κάτι πεζότανε. Τώρα το να πας σε μια τέτοια παραγωγή και να πεις, λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι sound designer, αφήστε το πάνω μου. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα, το καταλαβαίνεις. Εντάξει, και όλα όταν όντως είσαι ή ακόμα φοιτητής ή και να έχεις τελειώσει, αλλά τα πρώτα σου χρόνια είναι λίγο, πρέπει να πιένεις λίγο... Τα πρώτα, όχι κανένα δυο, ξέρεις, τα πρώτα. Τα πρώτα, βάλε. Όχι, εντάξει. Βάλε. Άρα στο πασάρουμε και λίγο αυτό σαν συμβουλή για τα παιδιά που μας βλέπουν. Είναι ακόμα φοιτητές, ότι... Αν θες να ξεκινήσεις να μπεις λίγο στο χώρο, να γνωρίσεις κόσμο, δεν είναι ανάγκη να μπεις απευθείας αυτό που είσαι εσύ στο μυαλό σου, «Α, εγώ ασχολούμαι με αυτό και μπαίνω». Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσεις λίγο πιο γενικά να μπεις, ώστε μετά να μπορέσεις να δεις πώς λειτουργεί και να πας πιο εξειδικευμένα. Έτσι. Ναι, θα ξεκινήσεις, θα γνωρίσεις τον κόσμο, πολύ σωστά που είπες, networking, θα ξέρω αυτόν, θα πάρω ένα τηλέφωνο εκείνον. Θα πας 2-3 φορές, θα θυμούνται το όνομά σου, κάποια στιγμή θα χρειαστούν κάποιον έξτρα. Δεν θα είσαι και η πρώτη του συσκέψη, αλλά θα σε πάρουν κάποια στιγμή τηλέφωνο. Αν είσαι τυχερός, μπορεί. Εντάξει, αν είσαι λίγο τυχερός,
Μπορεί, ναι, αλλά κυρίως αν το κυνηγάς, τρέχεις εκεί από πίσω, ναι, παίζει τίποτα, ναι, γίνεται κάτι, είναι αυτό το κομμάτι. Τώρα εγώ έκανα μια στροφή εκεί και είπα θα κάνω και ένα μεταπτυχιακό, ας πούμε, στο sound design για μένα, για να πω ότι θα υποβάλω σε αυτό το βασανιστήριο τον εαυτό μου. Θέλω κι άλλο διάβασμα. University of Bournemouth, όπως βλέπω. Ναι, ναι, στο Bournemouth ήμουνα. Σε μια δύσκολη χρονιά που μας είχε χτυπήσει ο COVID. Αυτό κάτσε, πότε ξεκίνησες εκεί πέρα? Ξεκίνησα πέρσι και τελείωσα τώρα, παιδιά. Δεν έχω ορκιστεί ακόμα, θα ορκιστώ σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Αλλά έχω τελειώσει. Καλό. Άρα, κάτσε μέσα, ήταν ένα χρονό. Ένα χρόνο ήταν, ναι. Δηλαδή, στο τελείωμα του τεχνών μπαίνω στο στρατό και με το που βγαίνω από το στρατό, παίρνω τη βαλίτσα μου και φεύγω στην Αγγλία. Ωραίο, οκ. Okay. Και το μεταπτυχιακό σου λέγεται Sound Design for Film and Television. Έτσι? Ναι. Οκ. Okay. Mm-hmm. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω, πρωτού πάμε στο sound design, που προφανώς αυτό σε ενδιαφέρει και θες να συνεχίσεις, τουλάχιστον για την ώρα. Πρωτού περάσουμε σε αυτό, θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις λίγο, χοντρικά βέβαια, εντάξει, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε τώρα 100%, αλλά να μας πεις περίπου τι κάνει ένας βοηθός παραγωγής. Γιατί έχεις δουλέψει σε αρκετά ως βοηθός παραγωγής και όσο ήσουν φοιτητής, δεν ξέρω μετά αν έκανες κάτι, αλλά βλέπω ότι έχεις κάνει αρκετά, ας πούμε, σαν βοηθός παραγωγής. Τι κάνει ένας βοηθός παραγωγής? Θα σου πω να βοηθάει την παραγωγή. Οκ, επόμενη ερώτηση λοιπόν. Εξαρτάται, θα σου πω. Αν είσαι on set ή αν είσαι εκτός. Θα σου πω τι έκανα εγώ από το... να κοιτάω, ας πούμε, πώς πάει το traffic με την κίνηση, ποιο λεωφορείο παραγωγής έρχεται, ποιο βανάκι φεύγει, και να κρατάω το track αυτού νου, μέχρι το σήμερα θα έρθει άπειρος κόσμος γιατί είναι κολλημένοι με τη σειρά και θα βγάζουν φωτογραφίες, έχει λίγο το νου σου τι τραβάνε, μέχρι το πιάσανε νερό, ρε φίλε, δεν ξέρεις. Okay. Αυτό που λέει η λέξη, δηλαδή, βοηθός παραγωγής. Ναι, βοηθός παραγωγής. Ναι, εννοείται. Μέχρι και το, ας πούμε, τι άλλο, τι να σου πω. Έχουμε ένα γύρισμα εκεί πάνω, 4 ώρα τα χαράματα. Θα πας 7 ώρα το απόγευμα, ας πούμε, μέχρι 7 ώρα το πρωί, να φυλάς το μέρος, ξέρεις. Εξαρτάται πάντα τι παίζει. Ανάλογα την παραγωγή, να φανταστώ, και ανάλογα το τι μπορεί να σου ζητήσουν. Γιατί ανάλογα ξεχωριστά κάθε παραγωγή μπορεί να ζητήσει λίγο κάτι διαφορετικό. Θα ξέρεις και λίγο από πριν τι θα κάνεις. Όχι λίγο, θα ξέρεις ξεκάθαρα από πριν τι ακριβώς ρόλο σε χρειάζονται. Αλλά όταν πας και συστήνεσαι, δεν θα σου πούνε έχουμε ένα ωραίο art department να βάλεις στο χέρι σου, ξέρεις, είναι πιο... Δεύτερη χρονιά, ναι. Δηλαδή, άτομα τα οποία ήταν Darrels από την αρχή, που ξεκίνησαν πρώτη χρονιά, δεύτερη χρονιά κτλ, φτάσανε σε κέρια σημεία στο set. Να. Στο art department, ας πούμε. Είχαμε κόσμο στο art department από το τεχνών. Απλά εγώ ήμουνα, μου φύτρωσε τελευταία χρονιά να πάω. Εγώ, όπως έχω ακούσει γενικά για τον Darrels τώρα που ανέφερες, πολλά άτομα το τεχνών κατά κύριους έχουν δουλέψει, μερικοί νομίζω έχουν κάνει τίγκα, και ναι. Κομπάρση ακόμα, δηλαδή. Full ναι. Και κομπάρση, ναι. Ναι, η Darrels ήταν, ξέρεις, πήγαινες και έβλεπες συμφοιτητές. Θα μπορούσε να θεωρηθεί μια εταιρεία που είναι για να κάνεις πρακτική, ας πούμε, στο τεχνών. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω. Εγώ το προσπέρασα από το κομμάτι της πρακτικής, είναι αλήθεια. Ως πρακτική του τεχνών δεν έκανα ποτέ. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν επίσημη πρακτική, ήταν όμως έχεις κάνει πρακτική με άλλο τρόπο. Εκεί μόνο που έχεις δουλέψει. Σε αυτό το κομμάτι και... σίγουρα, ναι. Ναι. Οπότε, ναι. Πώς σου ήρθε να κάνεις τη στροφή από βοηθός παραγωγής σε sound design? Δεν ήταν η στροφή, γιατί ενώ πήγαινα βοηθός παραγωγής και όπου ζητάγανε ήμουνα μήπως να έρθω, μήπως θέλεις, έπαιρνα και κάνα τηλέφωνο, κάνα γνωστό, μα ξέρω ότι δουλεύεις στη βιομηχανία, μήπως μπορείς, μήπως έχει καμιά θέση. Παράλληλα όμως έτρεχα όλο το κομμάτι του στη σχολή μέσα, τι εργασίες έχουμε, να κάνουμε κανένα sound design. Ρε παιδιά, να μαζευτούμε εμείς οι 5 να κάνουμε μία μικρομήκους. Οπότε έκανα έτσι κι αλλιώς sound design όλο αυτό το διάστημα.
Okay. Έχουμε και κάποιες ερωτήσεις μας που μπορεί να ρωτάνε κάποιοι φοιτητές. Ας πούμε, έχεις κάποιον καλλιτέχνη ή κάτι που να σε εμπνέει στο... Λογικά εννοείς στο κομμάτι του sound design, να πω, στη μουσική που φτιάχνεις. Α, πριν πάμε εκεί, επειδή έχει στείλει ένα παιδί που από ό,τι κατάλαβα ήταν η πρωτοετής, η δευτεροετής, νωρίς ακόμα. Τι ακριβώς είναι το sound design και πού μπορείς να το εφαρμόσεις. Μπράβο, ναι. Για τα παιδιά που είναι και πιο πρωτοέτη και δεν έχουν μπει ακόμα αρκετά. Ναι. Οπότε αν μπορείς να μας πεις εσύ που έχεις ασχοληθεί με αυτό κάποια χρόνια, για σένα τι είναι το sound design και πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τι περιλαμβάνει. Ναι, το sound design ξεκινάει ουσιαστικά, αν το πάρουμε ως sound design μόνο, post-production. Έχουμε τελειώσει, έχουμε την παραγωγή, σου φέρνουν τον ήχο, ο αγαπημένος ηχολήπτης πάντα, που ήταν στο set, και ξεκινάς από το κομμάτι του να καθαρίσεις όλες τις ομιλίες από τυχόν ήχους στο background, να διορθώσεις προβληματάκια, να κόψεις και να ράψεις. Συνήθως σου έρχεται βέβαια... συγχρονισμένο εννοείται, γιατί δεν έχει την κλακέτα, έχει κοπεί αυτή στο μοντάζ, οπότε ο μοντέρς το έχει συγχρονίσει όλο το υλικό. Μετά μπορείς να έχεις μία ατάκα την οποία έχασες, οπότε πας και στο κομμάτι ADR, dialogue replacement. Φέρνεις τον ηθοποιό μέσα, ξαναπες την ατάκα, να επεξεργαστείς όλη αυτή την ατάκα μετά ξανά στο post για να τη φέρεις εκεί που θα έπρεπε να είναι, το σωστό reverb της, volume και τα λοιπά, μέχρι το δημιουργικό κομμάτι που μπορεί να κάνει science fiction και να πρέπει να φτιάξει τον ήχο από ένα διαστημόπλιο, από εξωγήινο, από δεινόσαυρο, όπως μπορεί να φανταστείς. Και εντάξει, εννοείται και ότι όλο το κομμάτι θα το μιξάρεις, θα φέρεις τους ήχους, θα κάνεις το leveling σου. Το Foley πιάνεται μέσα στο κομμάτι σου εσένα ή είναι κάτι ίσως πιο ξεχωριστό, κάτι... Είναι ένα περίεργο κομμάτι το Foley, διότι το Foley έχει Foley artist στις μεγάλες παραγωγές. Τώρα, άμα κάνω μία μικρού μήκους, προφανώς θα μπω και θα αρχίσω να παίζω εγώ με το Foley. Ναι, αρχικά το Foley είναι το κομμάτι όπου βάζεις, ηχογραφείς ουσιαστικά κάποιους ήχους με διάφορα αντικείμενα, τους δημιουργείς, για να τους βάλεις αργότερα στην ταινία, ας πούμε, αν θέλεις πουλιά να πετάνε, δεν θα πας να ηχογραφήσεις πουλιά να πετάνε, μπορείς να μπεις στο στούντιο και να φτιάξεις αυτόν τον ήχο με κάποια υφάσματα ή με κάτι τέτοιο. Ναι, στις μικρού μήκους, συνήθως, όχι συνήθως, πάντα. Παίζει το Foley δηλαδή. Το Foley για μένα παίζει πάρα πολύ. Το αγαπώ. Okay. Οπότε τώρα είναι η ερώτηση που έκανα πριν. Ναι, ας πάμε τώρα, ναι. Αν έχεις κάποιον καλλιτέχνη ή έχεις κάποια έμπνευση στο κομμάτι, όχι sound design, γιατί αυτό είναι ίσως λίγο πιο τεχνικό, στο κομμάτι της μουσικής που φτιάχνεις. Θα σου πω. Στο sound design πιο πολύ θα είχα. Είναι okay. Καλλιτεχνικό. Μην το λες. Είναι τεχνικό του τύπου, ξέρεις, έχω το workstation, ας πούμε, δουλεύεις. Π.χ. Pro Tools, ας πούμε. Το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και industry standard. Δηλαδή, λίγο πολύ, άμα θες να πας στο κομμάτι ταινιών πάντα, πας με Pro Tools. Τώρα, αν θες να πας πιο πολύ στο κομμάτι gaming, sound design gaming, πρέπει λίγο να ξέρεις, να ακουμπήσεις πιο πολύ Reaper από ό,τι βλέπω στη βιομηχανία, γιατί δοκίμασα λίγο, αλλά θέλει και άλλα προγραμματάκια, λίγο πιο προγραμματιστικά εκεί, ξεφεύγουμε. Οπότε δεν θα πάω, δεν θα τα αγγίξω αυτό τώρα. Άρα, άμα θέλουμε για gaming και τέτοια, να πούμε στα παιδιά ότι τα μαθήματα που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό και τον ήχο, είναι λίγο στάνταρ να ρίξουν το βάρος. Ας ρίξουν μία ματιά εκεί το τι γίνεται, να έχουν μία ιδέα και από κώδικα. Εντάξει, δεν θα πάνε να γράψουν κώδικα, αλλά αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότεροι μου ζητάνε WISE. Ένα πρόγραμμα, WISE. Είμαι πολύ καινούριο σε αυτό το κομμάτι, δεν είχα ποτέ ασχοληθεί με το gaming και τώρα σκέφτομαι μήπως ήρθε η ώρα για κάνα σεμινάριο, να δούμε πώς θα κάπως έτσι, να πάμε και εκεί. Αλλά... Ναι, οπότε το sound design είναι τεχνικό, θέλει όλο αυτό το κομμάτι. Να ξέρεις να δουλεύεις τα plugins σου, να ξέρεις να δουλεύεις το πρόγραμμά σου, να έχεις ένα μπούσουλα, αλλά είναι και καλλιτεχνικό προφανώς, στο κομμάτι ότι δημιουργείς. Δημιουργείς ένα κόσμο, τον οποίο θα τον ακούσεις και πολλές φορές μπορεί να μην τον δεις καν, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσους ήχους off-screen. Αρχικά το environment όλο που κάνει build ένα sound designer πίσω από την ταινία είναι όλο off-screen.
πολλές φορές είναι ένα στούντιο και έχεις φτιάξει ηχητικά μια ζούγκλα από πίσω, δηλαδή είναι τρελό. Ναι, εντάξει, μεγάλα ονόματα. Ο Walter Merz ήταν για μένα σχολή όταν ξεκίνησα και όταν ακούμπησα, ας πούμε, όπως και ο Alan Splet, ας πούμε, που είναι στον David Lynch, στις ταινίες του, τον λατρεύω, απίστευτος ήχος. Και είναι και πολύ κοντά στο δικό μου κομμάτι, το να χρησιμοποιήσουμε ambience και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της παραγωγής, μουσικά εννοώ πάντα, είναι τελείως ξέχωρο. Βοηθάει, γιατί όταν υπάρχει μια μικρή δουλίτσα κάπου και θέλουν sound design, θέλουν συνήθως και κάποιο κομμάτι το οποίο να παίξει από πίσω. Κάποιο μουσικό κομμάτι. Ναι, κάποιο ωραία. Μουσικό. Άρα συνδυάζονται αυτά συνήθως. Δεν χρειάζεται και δεν είναι απαραίτητο. Απλά, δεν είναι απαραίτητο, εμένα απλά είναι καλό. Εμένα με βοηθάει στις δουλειές που είναι low budget, ας πούμε, και είναι έλα να έχουμε αυτό για εκεί, πολύ συγκεκριμένη δουλειά, θα χρειαστεί background music και μετά προφανώς τους διαλόγους, τα voice over, λίγο sound design. Με έχει βοηθήσει. Δεν είχα ποτέ κάποια έμπνευση από κάποιο καλλιτέχνη, κάτι τρελό, ας πούμε. Υπάρχει το καλλιτεχνικό κομμάτι, το οποίο είναι τι με αγγίζει εμένα προσωπικά και τι θα πιάσω να γράψω μουσικά, το οποίο είναι εντελώς άσχετο με το επαγγελματικό. Είναι ο δικός μου κόσμος, ας πούμε, και πώς το μεταφράζω μουσικά. Και υπάρχει το κομμάτι επαγγελματικό, το οποίο είναι καθαρά commercial. Είναι, ας πούμε, τι να σου πω, έχω δώσει και αρκετή μουσική και αρκετό βάρος στο Ιόνιο σε αρκετά βίντεο τα οποία έχουν παιχτεί. Είναι αυτό το κομμάτι, ξέρεις, που λίγη μουσική από πίσω, ένα πιάνο που παίρνεις περιγραφή, κάτι χαρούμενο, κάτι λυπηρό, αυτό. Έχεις κάνει στο Ιόνιο University Discover the Future ένα βίντεο καινούριο που έχουν κάνει τώρα, που δείχνουν κάποια κομμάτια, ας πούμε, του τεχνών. Έχεις επίσης μια σειρά την οποία την είχα ακούσει, αλλά ξέρεις, είχα δει Θάνος Μπικάκης, δεν είχα δώσει σημασία ότι Θάνος Μπικάκης είσαι εσύ, τεχνών κτλ. Τα είχα ακούσει και τώρα που σε έψαχνα, ας πούμε, τις προάλλες, για να έχω μια εικόνα, έκανα και τα ξανάξα και έμεινα, λέω, μ' άρεσαν πάρα πολύ, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Που ήταν, ξέρεις ποια λέω, λέω 5 κομμάτια τα οποία τα έχει κάνει για μια έρευνα που έχει κάνει ο κ. Παναγόπουλος στο A Guest for Eternity, αν δεν κάνω λάθος. Στο ναι, Quest for Eternity. Ναι, ήταν μια σειρά που είχε αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνητικό στα πλαίσια του διδακτορικού του τότε, και ήταν σε μια διαδικασία να χρησιμοποιήσουμε μουσική, να γράψουμε κάτι, και έγραψα αυτά τα 5 κομμάτια για το ντοκιμαντέρ. Τα οποία είναι για μένα... Μπορούν να παίζουν από πίσω τώρα που μιλάμε μετά, μπορούμε να τα βάλουμε να παίζουν. Ναι, τέλεια. Αυτό το project το έχω στην καρδιά μου. Ναι, και άμα θες, εννοείται θα το βάλουμε και θα τα έχουμε στην περιγραφή όλα από κάτω, να μπορούν τα παιδιά να μπουν να τα δουν, έτσι. Αυτό, ας πούμε, ήταν μια δουλειά που δεν ήταν. Ήταν καλλιτεχνική, δηλαδή. Πώς να σου το πω, υπάρχει δουλειά που είναι δουλειά που τη γράφω με το μυαλό μου και είναι ακολουθώ συγκεκριμένες ακολουθίες. Τι art, ποια νότα θα βάλω εκεί για να ακουστεί έτσι, για να μην έχω κενά στον ήχο, για να μην εμποδίζει το voice over. Και υπάρχει και δουλειά που, ξέρεις, το μυαλό δουλεύει μόνο του και βάζει τα χέρια στην καρδιά και ξεκινά και γράφει. Το οποίο είναι, ξέρεις, όταν γράφω μόνος μου τη δική μου μουσική ή όταν έρχεται ένας άνθρωπος σαν τον Ιάκωβ, ας πούμε, και σου λέει γράψε μουσική για το ντοκιμαντέρ μου, γράψε για την ταινία μου, εκεί γράψε με την καρδιά, είναι ξεκάθαρο. Ωραίο αυτό. Ναι, και ήταν ας πούμε, το χρονικό, μετάβαση, ετεροτυπία, λύθη και επανάληψη. Αυτά τα 5. Και εκτός από αυτά, είδα ότι στο κανάλι σου στο YouTube έχεις πάρα πολλά μουσική πάλι που έχεις κάνει, που έχεις μελοποιήσει, για παράδειγμα, κάποια ποίηματα, έχεις πάρει κάποιους... μας φιάσαμε. Πάμπλο Νερούδα, Καριωτάκη, Δον Κιχώτη, Κανάρ και διάφορα. Είσαι εμπνευστεί από αυτούς, ας πούμε, και έχεις
βγάλει κάποιο το μουσικό κομμάτι. Για πες μας λίγο γι' αυτό. Ναι, θα πω σύντομα, γιατί αυτό είναι αυτό το κομμάτι που σου λέω, που, το καλλιτεχνικό. Γιατί όχι, εμείς θέλουμε ανάλυση σε αυτό. Εντάξει, αγάπησα σε κάποια φάση πάρα πολύ ποίηση και συνειδητοποιώντας ότι το διαβάζω πολύ μουσικά αυτό το εκάστοτε ποίημα, είπα ναι, γιατί όχι, ας πούμε. Και ξεκίνησα και έγραψα αυτά τα οποία είναι demo, γιατί που λεφτά για στούντιο και που χρόνος πλέον για στούντιο. Αλλά τώρα τα έχω δρομολογήσει, είναι η αλήθεια. Ξεκινάω, έχω και κάποιες καινούργιες δουλειές οι οποίες τρέχουν, αλλά θα τρέξουν πιο στοντιακά και θα αργήσουν. Και ευελπιστώ ότι αυτό θα είναι ο πνευματικός μου κάματος κάποια στιγμή. Θα πω ότι εγώ έκανα αυτό. Και θα είναι. Μια χαρά. Οκ, θα έχουμε από κάτω εννοείται όλα YouTube όλα. Και τα λοιπά και τα κανάλια σου και αυτά. Δυστυχία μου, δυστυχώς δεν είχα. Στα περισσότερα τραγουδάω εγώ εκτός στούντιο, home studio. Παίζω και εγώ κάποια όργανα καμιά φορά, δηλαδή το φάλτσο πάει σύννεφο ακόμα, είναι demo δυστυχώς. Ναι, δεν πειράζει. Όλοι έτσι ξεκινάνε. Έχεις από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις. Ναι, προφανώς. Όλοι μας, σε οτιδήποτε, ανεξαρτήτου τομέα. Τι θέλω να σε ρωτήσω. Ήθελα να μου πεις πώς βλέπεις τον εαυτό σου σε 5 χρόνια επαγγελματικά. Ναι, αυτό είναι, τώρα αγγίζουμε περίεργο. Κάνεις σχέδια για το μέλλον ή έχεις κάποιο στόχο ρε παιδί μου ή όχι? Αυτό γενικότερα. Θα σου πω τι γίνεται. Εγώ εφόσον έφυγα και ξεκίνησα το μεταπτυχιακό, τελειώνοντάς το έπρεπε να γυρίσω στην Ελλάδα. Δεν το έκανα. Με βρίσκεται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Α, είσαι στην Αγγλία τώρα. Ναι, και είπα ότι έχοντας βλέψεις να συνεχίσω τις σπουδές και θα μ' άρεσε να συνεχίσω και στο κομμάτι που ας κάνω άλλο ένα μεταπτυχιακό, θα μ' άρεσε και το κομμάτι του να πάω πιο βαθιά και να κάνω ένα διδακτορικό πάνω στο sound design σε κάποιο συγκεκριμένο κομμάτι. Σκέφτηκα ότι ναι, θα χρειαστώ και μια δουλειά για αρχή και ψάχτηκα λίγο στην Αγγλία να δω τι μπορώ να κάνω. Οπότε ναι, αυτή τη στιγμή με βρίσκεται στην Αγγλία, είμαι στο Cambridge και γι' αυτό δεν μπορώ να πω και πλέον σχέδια μέλλοντος, να ξέρεις, να σχεδιάζω σε 5 χρόνια. Ελπίζω να έχω αρχίσει το διδακτορικό μου. Ελπίζω. Α, θες να κάνεις διδακτορικό? Α, ήθελα, ναι. Okay, ωραία. Με κάποια σκέψη να διδάξεις ίσως κιόλας κάποια στιγμή. Είναι ένα ωραίο κομμάτι κι αυτό. Ειδικά το κομμάτι των workshop. Ναι, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά ναι, δεν ξέρεις ποτέ, γιατί και εγώ έλεγα, ξέρεις, θα τελειώσω, θα γυρίσω στην Ελλάδα, θα δω τι θα κάνω μετά, ας πούμε, ή θα συνεχίσω αμέσως μετά. Και τελικά χρησιμοποίησα το πτυχίο του τεχνών, το οποίο περιττώ να σου πω, γι' αυτό σου λέω, είναι μια μεγάλη ιστορία. Στο τεχνών μπαίνεις ενθουσιασμένος, βγαίνεις με μια δεύτερη σκέψη, τι έκανα τώρα, γιατί. Προσπαθείς να το εφαρμόσεις, να δεις πού θα σου χρησιμεύσει και έπρεπε να φτάσεις στην Αγγλία για να συνειδητοποιήσω ότι έχει αξία. Δεν είναι. Άρα τελικά αυτή η μετάβαση, πες μας λίγο, από το τεχνό, από αυτό το πανεπιστήμιο σου μέσα στην Ελλάδα, σε ένα αγγλικό πανεπιστήμιο για μεταπτυχιακό. Ήταν για σένα εύκολη, δηλαδή πήγες εκεί και αυτά που έχεις μάθει στη σχολή, αυτά που έχεις κάνει, είπες α, ωραία, αυτά μου έχουν δώσει μια βάση για να μπορώ εδώ να κινηθώ. Ήτανε, πήγες και είπες, αχ Παναγία μου, τι κάνω, δεν έχω ιδέα, είναι όλα βουνό, δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Πώς ήταν η μετάβαση? Λοιπόν, το μεταπτυχιακό στην Αγγλία ήταν ξύλο, αλλά επειδή εγώ ήθελα. Δηλαδή είπα, θα διαβάζω από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν θα έχω ζωή για ένα χρόνο, ας πούμε. Αλλά ήταν αυτό που είπα, ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω. Βάση είχα. Βάση είχα πολύ καλές βάσεις από το τεχνών. Και εμένα με εξέπληξε στην αρχή, γιατί σου λέω αυτό το κομμάτι, φεύγεις και λες τι έχω κάνει εδώ. Οπότε 1-0 το τεχνών, εκεί ήμουν σε φάση μπράβο, να κάτι πήραμε. Και βγαίνοντας στην αγορά εργασίας μετά, γιατί εντάξει, πέρα το ότι α, θα ήθελα να γράφω μουσική, α, θα ήθελα να κάνω ένα διδακτορικό τώρα, τελειώνουν και τα λεφτά, πρέπει να δουλέψεις και είσαι σε φάση πρέπει να δουλέψω τώρα. Είπα θα δουλέψω στην Αγγλία και εφόσον έχω και το κομμάτι του sound design, αλλά εντάξει, μπορώ να βάλω και 2 πλάνα στη σειρά να μοντάρω, ας πούμε. Έχω και όλο το κομμάτι του audio engineering από το τεχνών του τύπου. Τα δω την κονσόλα, καταλαβαίνω, έχω αντίληψη. Ξεκίνησα να ψάχνω και με τα 2 και έχω να σου πω ότι η αγορά εργασίας στην Αγγλία
σε τίτλους audiovisual engineer, audiovisual technician, πανικός, δεν το πίστευα, δηλαδή. Τρελή πολύ ζήτηση. Ναι, και όταν έφτασα φεύγοντας και είπα εγώ θα δουλέψω εκεί, ας πούμε, το πρώτο που μου είπαν ήταν που πάρε κανένα μήτρο, ας πούμε, δεν θα βρεις δουλειά, θα πάρεις 8 μήνες. Το οποίο δεν συνέβη, τελείωσα το μεταπτυχιακό, δεν πρόλαβα να ορκιστώ, μέσα σε ένα μήνα και κάτι, ήρθα. Οπότε τώρα δηλαδή δουλεύεις κάπου, πώς, σε τι φάση είσαι? Τώρα δουλεύω στο Cambridge Union, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, και κρατάω όλο το κομμάτι του audio engineering και το audio visual όμως, δηλαδή και ό,τι έχει να κάνει με την καταγραφή, ας πούμε, στις κάμερες. Καλά, δεν είμαι πολύ του να πάω να είμαι από πάνω, ας πούμε, αλλά κρατάω αυτό το κομμάτι και όλο το post-production μετά, γιατί έχει ομιλίες, debate, φαντάζω πόσο ήχο έχει όλο αυτό, μπορεί να έχουμε 14 κανάλια ήχο, ας πούμε. Οπότε για να δουλεύεις έτσι σε ένα πανεπιστήμιο, λογικά από κάτω σου, το πω έτσι, σαν και άλλα άτομα που δουλεύουν στο κομμάτι αυτό, είναι ή μπορούν να κάνουν φοιτητές, ας πούμε, κάποια πρακτική ή σαν εθελοντισμό και να σε βοηθάνε εσένα που δουλεύεις εκεί. Το λέω με την έννοια ότι κατάλαβα. Θες να κάνεις διδακτορικό και ίσως σ' άρεσε και να. Γιατί πάνω κάτω μπορεί αυτό να κάνεις. Δουλεύει με εθελοντές στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Cambridge Union. Οπότε έχω άμεση επαφή με τους φοιτητές. Και ήταν βασικό. Μόλις μου είπαν ναι, αλλά θα πρέπει να έχεις και άμεση επαφή με τους φοιτητές που είχαν οργάνωση. Ξέρεις, ήταν. Άστραψα. Ω, λέω ναι. Παίρνει τη δουλειά τώρα. Okay. Ναι, άρα, ό,τι καλύτερο. Αποκτάς και εμπειρία στο να μπορείς να διευθύνεις μια ομάδα, ίσως. Ναι, σίγουρα, γιατί όχι. Αυτό που θέλω να δώσω, ας πούμε, από όλη αυτή την εμπειρία, είναι κάτι που μου είπε η οικογενειακή φίλος σε κάποια φάση πριν έρθω, μετά το πόπο που πας και πώς και τι και σπίτι και δουλειά. Okay, εγώ ουσιαστικά ο τίτλος μου εδώ πέρα είναι Senior Audiovisual Technician. Μπορεί να ασχολούμαι με 75% με τον ήχο, ας πούμε, εκ των οποίων το 50% που θα είναι στο post-production, αλλά δεν είναι το 100% που θα ήθελα να κάνω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Mm. Και μου είχε πει αυτή η φίλη πριν φύγω, ρε παιδί μου, ανεξαρτησία, αυτοπραγμάτωση. Τα είχε βάλει αυτά τα δύο, ότι πρώτα ανεξαρτησία και μετά αυτοπραγμάτωση. Οπότε στο κομμάτι που ξεκινάνε και οι φοιτητές και λένε «Α, εγώ θέλω να γίνω σκηνοθέτης, γιατί να πάω να κάνω, ας πούμε, χαμαλή και σε μια παραγωγή, ή αφού θέλω να κάνω κάμερα, γιατί να πάω να σηκώνω κούτες». Ξέρεις, που ψάχνεις από πού να ξεκινήσεις. Ξεκίνα, σιγά σιγά, κάνε ένα βήμα δηλαδή. Σου. Ναι, να αρχίσεις και μετά να μπεις και στο χώρο εργασίας, να πεις ότι βγάζω και κάποια λεφτά τα οποία με συντηρούν σε κάτι που αγαπάω και που θα εξελίξω στο μέλλον. Κυνήγα το όσο μπορείς να το εξελίξεις, ρε παιδί μου, τράβα το όσο γίνεται, για να κρατήσεις την ανεξαρτησία αυτή, ότι το έχω, τώρα το έχω, τα κατάφερα. Και να φτάσεις στην αυτοπραγμάτωση του, που μπορεί να έρθει μετά από 20 χρόνια, έτσι, δεν σου λέω ότι, ναι. Εντάξει, εύκολο, εσύ, δύσκολο. Ιδανικά, δηλαδή, άμα μπορούσες, κάνοντας ένα κλικ, για παράδειγμα, σε ποια θέση θα θέλεις, ιδανικά σου λέω τώρα να δουλεύεις. Αυτό το 100% δηλαδή υπάρχει στο μυαλό σου, το έχεις βρει, ποιο θα ήταν το 100%? Ναι, το 100%. Θα ήθελα να καταφέρω να έχω μια καλλιτεχνική, ας πούμε, δουλειά στην άκρη, να πω ότι ουφ, έχω αυτό μουσικά, ας πούμε, το οποίο είναι αυτό που αγαπώ και είναι το χόμπι μου, ας πούμε. Και στο κομμάτι της δουλειάς θα ήθελα να είμαι ανάμεσα σε φοιτητές, να μπορώ να έχω ένα workshop, ας πούμε, μέσα και να έρχονται εκεί και πώς το κάνω αυτό, ρε παιδί μου, άνοιξε το πρόγραμμα, πώς γίνεται. Ωραίο. Να έχω όλο αυτό το κομμάτι. Νομίζω είσαι πολύ κοντά ήδη. Νομίζω είναι αρκετά μακριά. Φαίνεται, φαίνεται κοντά. Πλησιάζεις και απομακρύνεται. Ναι, αλλά είναι νωρίς, είναι νωρίς. Αποκτάς μια εμπειρία τώρα και με φοιτητές, ενώ δουλεύεις το θόρυμα. Σίγουρα, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να ξεκινήσεις, αποκτάς μια εμπειρία, εννοείται. Απλά ήταν το κομμάτι του ότι σκεφτόμουν πώς θα φτάσω στο να συνεχίσω τις σπουδές μου, με το κομμάτι του ότι ναι, αλλά μια δουλειά τώρα. Αυτά, να. Ξέρεις, κάπου κάνουν μια διχάλα εκεί. Ναι, και κάπου πρέπει να τα φέρεις. Θα τα φέρω, έρχονται, θα έρθουν, αλλά... Μ' αρέσει που είσαι κακός... ενέργεια, μπράβο, θα έρθουν.
Θα έρθουν, αλλά εντάξει, καλώς και κακώς όταν έχεις και τη δουλειά, ας πούμε, και είναι ότι ξέρεις. Εντάξει, κάπως πρέπει να ζούμε κιόλας, εντάξει. Σίγουρα, μετά από ένα σημείο αρχίζει και έρχεται πιο μπροστά στο μυαλό σου η σκέψη ότι να κάνω κάτι που θα αγαπάω και που θα μου αρέσει, αλλά εντάξει, να είναι και δουλειά που να μου... Προφανώς. Εντάξει, αυτό είναι το ιδανικό για όλους, νομίζω. Αν αυτό που γουστάρουν το κάνουν να είναι η δουλειά τους, στην ουσία είναι σαν να μην δουλεύουν στο τέλος. Ξέρεις, με την σίγουρα, ότι... εγώ το χαίρομαι. Δε... Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν σου λέω, θα προτιμούσα να είμαι στην Ελλάδα να κάνω μια τέτοια δουλειά, ας πούμε, ή μια παρεμφερή ή και sound design και να είμαι και στη χώρα μου και να είμαι και όλα ρόδινα. Αλλά εύκολα δεν είναι, δυστυχώς. Δεν είναι και ακατόρθωτα όμως. Γίνεται δηλαδή. Μη θα σπάρευω κάτω. Αλλά ναι. Τέλεια. Εμένα μου έτυχε στην Αγγλία αυτό. Okay, οπότε τον εαυτό το βλέπεις στην Αγγλία και για τα επόμενα ίσως χρόνια. Δεν το βλέπω, δεν το σκέφτομαι καν. Όχι, έτσι, όπως το κάτω, μέλλον, αυτό. Όπως έρθει. Όπως έρθει, ναι. Ναι, ναι, έρχεται πολύ. θα δείξει. Μπορεί. Τι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν έχεις καμία συμβουλή στον εαυτό σου όταν πρωτομπήκες στη σχολή. Τώρα, δηλαδή, που τα έχεις περάσει ή και όλα. Αντίστοιχα στα παιδιά που είναι προπτυχιακοί φοιτητές, ναι, και θα δούμε αυτή τη συνέντευξη τώρα. Ναι. Εγώ μπήκα σχετικά συνειδητοποιημένα στο κομμάτι του ότι θα ήθελα να κάνω αυτό, ας πούμε, θα ήθελα να κάνω ήχο, μίξη, μουσική, sound design, λίγο πιο το τι θέλω. Τι να σου πω, βλέποντάς το τώρα μετά, εκ των υστέρων, θα έλεγα παίρνα καλά, ας πούμε. Είναι πολύ βασικό αυτό το κομμάτι του να περάσεις καλά στο προπτυχιακό σου και να βγεις και να κάνεις project τα οποία θα τα δεις μετά από 5 χρόνια και θα πεις καλά τι ήταν αυτές, τι πήγα και έκανα. Κάντα. Δηλαδή πρέπει, απέτυχε. Κάντα χάλια, πήγαινε εκεί, κάνε το project, κάντο χάλια, γράψε τον ήχο με το κινητό σου και να μην ακούγεται, γράψε με τον καλύτερο εξοπλισμό που μπορείς να βρεις και να βγει χάλια, να ψάχνεις να βρεις γιατί σου βγήκε χάλια ενώ είχες industry standard μικρόφωνο. Κάντο. Σίγουρα, το να πειραματιστείς. Το σημαντικό, να πεις, ναι. Να ξεκινήσεις. Ναι, ναι, πάρε όλη την παλαβουμάρα που έχεις στο κεφάλι σου και βάλτε κάτω εκεί. Okay. Να το πούμε αυτό λίγο, γιατί για τη δική μας τη γενιά, εγώ το βλέπω και στον εαυτό μου και στους συνομιλίκους, ότι είμαστε λίγο μια γενιά εμείς που τα έχουμε όλα πολύ εύκολα, πολύ, πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι, πατάς το κουμπί και γίνεται. Ναι, ναι. Τα λέω για μένα, τα έχω στον εαυτό μου και για εμάς όλους εδώ. Ότι ζούμε λίγο στην εποχή του ίντερνετ, της γρήγορης τεχνολογίας, ξέρω εγώ, θέλω να ακούσω ένα τραγούδι, πατάω το κουμπί και το ακούω. Εγώ όμως πριν 10 χρόνια θυμάμαι όταν δεν είχαμε ίντερνετ. Ξεροστάλιαζα μπροστά στο MAD 4 ώρες, 5 ώρες να ακούσω ένα τραγούδι που μου άρεσε, γιατί δεν είχα ίντερνετ να το βάλω και να το ακούσω. Ισχύει, είμαστε λίγο σε μια γενιά που επειδή έχουμε συνηθίσει λοιπόν ό,τι θέλουμε να πατάμε ένα κουμπί και να έχουμε πολύ εύκολη πρόσβαση, βλέπεις τα παιδιά λίγο στα επαγγελματικά ότι απογοητεύονται γρήγορα. Δηλαδή κάνουν, ξεκινάνε κάτι, δεν τους βγαίνει και λένε όπα, κάτι είπε καλά, δεν είμαι καλή. Δεν είμαι καλή εδώ, δεν είμαι καλός εδώ, σημαίνει ότι δεν το έχω. Πάω αλλού. Μετά πάνε αλλού, πάλι δεν τους βγαίνει. Μετά λένε, τι γίνεται, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να πούμε λοιπόν ότι είναι αυτό που λες. Στην αρχή είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα αποτύχεις. Δηλαδή ότι δεν θα βγει καλά. Αλλά να μην τα παρατάς. Δηλαδή να πεις ότι αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Δεν είναι σίγουρο. Ότι πατάει ένα κουμπί και γίνεται. Ναι, και ούτε μπορώ να σου πω κι εγώ ότι η δουλειά μου. Τώρα είναι απόλυτη, είναι εντάξει, το έχω και ό,τι και να μου δώσεις. Και αυτή τη δουλειά, όταν θα τη δεις σε 5 χρόνια από τώρα, πάλι ακριβώς. Μπορεί να πεις τι βλακία ήταν αυτή, ας πούμε. Ακριβώς. Ποτέ δεν είσαι ικανοποιημένος με τη δουλειά. Και γενικά με αυτό που έχεις καταφέρει, και αυτό είναι καλό, πάντα πρέπει να θες το απόλυτο, να κυνηγάς ένα level παραπάνω. Και ήταν και λίγο πρόβλημα. Δηλαδή, αν έβλεπες τη δουλειά σου σε 5 χρόνια από τώρα και έλεγες «Α, είναι τέλεια», ίσως και κάτι δεν. Αυτό είναι δείγμα στασιμότητας μετά. Είναι δείγμα στασιμότητας. Όπως είχε πει, νομίζω ο Μάθιου Μακονάχη το είχε πει σε ένα Όσκαρ που είχε πάρει, ότι ο ήρωάς του, ίσως ή το πρότυπό του, είναι αυτός του σε 5 χρόνια. Και ποτέ δεν μπορεί να το φτάσει αυτό. Δηλαδή, με το που πάει, περάσουν 5 χρόνια, είναι σε 10 χρόνια, ξέρεις. Συνέχεια θες να εξελίσσεσαι. Και αυτό που μας είπες και εσύ προηγουμένως, και να το πούμε και σε παιδιά που μπορεί τώρα να μπαίνουν ή να θέλουν, να σκέφτονται να μπουν στη σχολή, είναι ότι πιστεύω ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ πρόβλημα στο να βρεθεί δουλειά στο αντικείμενο μετά. Δηλαδή,
αν όντως το. Μπορεί να μην είναι μπαμ, δηλαδή, οκ. Okay, μπορεί, για παράδειγμα, θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Δεν μπορώ να, γίνω, να βγω να πάρω το πτυχίο και να είμαι σκηνοθέτης, να λέγομαι σκηνοθέτης. Σωστό, το λέω, δεν θα γίνεις. Με το που βγεις, μπορεί, μπορεί να λέγομαι, αλλά θα είμαι, αυτό έχει διαφορά, εντάξει. Ναι, εντάξει, και εγώ σαν design είμαι, αλλά δεν είμαι, δεν το κάνω ναι, και το δεν θέμα... το βλέπω και άμεσα. Το θέμα είναι ότι άμα δεν μπεις, δεν το κυνηγήσεις, δεν θα το καταφέρεις ποτέ. Και μπορείς να βρεις δουλειά και αποκατάσταση έχεις μια χαρά. Δηλαδή, γιατί ακούω από διάφορα παιδιά ότι εντάξει, τώρα θα πω στο τεχνών, θα το τελειώσω και μετά θα γίνω σερβιτόρος ή θα το βλέπω σε ζών. Οκ, μπορεί και να το κάνεις και αυτό, αλλά άμα δεν προσπαθήσεις να κυνηγήσεις κάτι κοντά σε αυτό που σου αρέσει, πώς μπορεί να το λες αυτό, ας πούμε, τόσο εύκολα. Άμα πεις εγώ θα το τελειώσω και θα δουλέψω σε audiovisual, θα δουλέψεις. Αλλά μετά πρέπει επίσης να συνεχίσεις να το κυνηγήσεις στη φάση ότι εντάξει, μην πεις θα δουλέψω audiovisual εδώ στο τετράγωνο στη γειτονιά μου γιατί με βολεύει. Εγώ σου είπα, έχω, εντάξει, Αγγλία, αλλά είπα ότι εγώ θα κάνω αυτό θέλω και όπου τύχει, ξέρω. Εδώ είχα στείλει βιογραφικά, δεν μπορείς να φανταστείς. Από Ντουμπάι μέχρι Σρι Λάνκα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα δουλέψω σε αυτό που θέλω να δουλέψω. Ορίστε. Επιμονή να υπάρχει και θέληση. Άρα αυτή τη φορά το πήγες ανάποδο. Δεν το πήγες με την πόλη. Το πήγες με το αντικείμενο. Με το αντικείμενο. Ναι. Άλλη 180 μοίρες στροφή έγινε. Ωραία αυτή η στροφή. Η στροφή έγινε. Okay, εγώ πήρα μια ωραία δόση. Θα ήθελα να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, αλλά ίσως να μην αφορούν τόσο πολύ τα παιδιά που μπορεί να μας δουν μετά στο βίντεο. Δηλαδή, μπορεί να σας ρωτήσω πολλά πράγματα. Μιλάμε off-camera, αν θες. Ναι, αυτό, θέλω να σας ρωτήσω off-camera κάποια πράγματα, που για μένα πιο πολύ. Δεν ξέρω, η Παρασκευή, αν έχεις κάτι έξτρα. Δεν νομίζω. Νομίζω μας κάλυψε. Okay, λοιπόν. Τέλεια. Εγώ γύρω-γύρω είμαι εδώ στα social, οτιδήποτε θέλει οποιοδήποτε. Βάλτε, θα ξέρω εγώ ένα. Όλα. Θα έχουμε από κάτω το Insta. Εσύ, άμα θες, εννοείται, θα τα βάλουμε. Βάλε ένα Facebook, ένα LinkedIn, κάτι, οτιδήποτε. Ωραία, οτιδήποτε πρώτο έτος, πριν μπει στη σχολή, βγαίνοντας από τη σχολή. Εδώ είμαι, ό,τι θέλουμε. Αν μπορώ να βοηθήσω, χαρά μου. Τέλεια, θα το βάλουμε. Υπάρχει έτσι ένα ωραίο κύκλο, ένα ωραίο δέσμο για να γνωριζόμαστε. Ναι, για κάποιο λόγο υπάρχει αυτό. Τουλάχιστον αυτό έχω αντιληφθεί εγώ. Τεχνών, παιδιά, τεχνών. Κάτι μας ενώνει. Για να μην γνωριζόμαστε προσωπικά. Οκ. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Θάνο. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, που με καλέσατε. Για τον χρόνο του. Μένουμε σε επαφή. Και εννοείται και εσύ ό,τι θέλεις από το τμήμα και από εμάς προσωπικά, όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Μη διστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα και τα λέμε στην επόμενη συνέντευξη που δεν ξέρουμε ακριβώς ποιος θα είναι η επόμενη, έτσι δεν είναι. Αλλά θα το δούμε. Θα δούμε. Στείλτε μας κι εσείς στα social αν θέλετε κάποια συγκεκριμένη ειδικότητα να δείτε. Και θα το φροντίσουμε. Και τα λέμε σύντομα. Ευχαριστούμε, Θάνο, και πάλι. Ευχαριστώ, πάρα. Μένουμε σε επαφή. Οκ. Okay. Γεια σας.